για την Όλγα ήρθες. Ναι. Σούπερ, γεια σου όλοι. Κυρία Όλγα, θα κατεβείτε. Οχ, οχ, οχ. Καλημέρα. Σήμερα θα πάμε στο κατάστημα της Yamaha στην Αγία Παρασκευή, που είναι και αντιπροσωπεία της Alpine Stars, και μαζί με την Όλγα θα σας παρουσιάσουμε τον καινούριο χωμάτινο εξοπλισμό που πήρα. Ο παλιός μου εξοπλισμός ήταν καλός, αλλά πάντα το καλό μπορεί να γίνει καλύτερο και περιμένω να διαβάσω πώς και πόσες εντυπώσεις σας κάτω στα σχόλια. Πάμε στη Yamaha. Δεν είναι live αυτό το πράγμα τώρα. Όχι. Εντάξει, πόσοι μας βλέπουνε. Τι. 1500. Άντε βρε. Πάμε, 1, 2, 3. Περίμενε. Είμαι η μόνη που αγχώνομαι. Πάμε. Πάμε. Ναι, ναι. Καταρχάς να σας παρουσιάσω την κυρία Όλγα. Καλημέρα σας. Η κυρία Όλγα μας έκανε την τιμή να είναι σήμερα στο βίντεο, να μας παρουσιάσει, να μας πει λίγα πράγματα παραπάνω από όσα ξέρω εγώ για αυτά, για τον εξοπλισμό που θα πάρω. Είναι κλασική δε μου το αντικτυανή, εγώ να πω. Θυμάμαι. Έτσι ακριβώς. Την πρώτη μέρα που ήρθε με χειραψίες, εσύ μου λέει, δεν είσαι, εσύ είσαι αυτός, μου λέει. Λοιπόν, είναι δικιά μας. Τι μηχανή έχει η κυρία Όλγα? Μια Ducati μου τη 39,5. S. Είναι πολύ δικιά μας. Αυτά θα πάμε μέσα τώρα να μας δείξεις λίγο. Πολύ ευχαρίστως. Θέλω να ξεκινήσουμε. Ναι. Με τον λόγο που έγινε αυτό που έγινε, που θα γίνει σήμερα. Ο λόγος που θα πάρω Alpine Stars εξοπλισμό. Καλά τον λέω. Ναι, 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 εξοπλισμό. Γιατί μερικοί το λένε Alpine Stars. Alpine Stars. Alpine Stars. Τον λόγο που θα πάρω Alpine Stars. Θέλω να ξεκινήσουμε με τις μπότες. Α, εντάξει. Τις αγαπημένες μου, και μετά θα πάμε στον δεύτερο καλύτερο λόγο, που ίσως είναι και ο πρώτος, αλλά για μένα είναι. Για μένα είναι ο πρώτος. Για μένα είναι ο πρώτος. Οι επιγονατίδες. Ωραία, πάμε να τα δούμε. Αυτές εδώ είναι οι πιο τέλειες μπότες του πλανήτη. Κυρία Όλγα, θα ξεκινήσουμε. Πολύ ευχαρίστω. Με πιο τέλειες μπότες του πλανήτη. Πιο τέλειες μπότες. Λοιπόν, οι πιο τέλειες μπότες του πλανήτη, όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι. Μόνο δικές μου είναι. Είναι το μοντέλο Tech 7 της Alpine Stars. Συγκεκριμένες μπότες μπορώ να τις εγγύξω. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Με απαλές κινήσεις, παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν θα τις χαλάσω, θα τις εγγύξω για να τις δείξω. Λοιπόν, το μοντέλο Tech 7 της Alpine Stars είναι κατασκευασμένο από δέρμα αγελάδας, καουτσούκ και αλουμίνιο. Αποτελείται από 4 δέστρες, οι οποίες μας εξασφαλίζουν σταθερότητα στο δέσιμο και γρήγορη απελευθέρωση της μπότας. Η σόλα της συγκεκριμένης μπότας έχει κατασκευαστεί με τις προδιαγραφές του μοντέλου Tech 10 της Alpine Stars. Σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτός είναι ο στόχος μας άλλωστε. Ωραία, εγώ να πω τον λόγο για τον οποίο με αυτές τις μπότες έχω κολλήσει και με βλέπετε και κάνω σαν παλαβός και σαν τρελός. Λοιπόν, αυτές τις μπότες εγώ τις έχω δοκιμάσει. Τις έχω φορέσει γιατί τις έχει ο φίλος μου ο Παύλος. Επέμενα να τις φορέσω, τις δοκίμασα και από τότε κόλλησα. Αν και την ένιωσα στο πόδι μου πιο άνετη από την παλιά που είχα, δεν είναι αυτός ο σημαντικότερος λόγος που την επέλεξα. Ο σημαντικότερος λόγος, και σας το λέω και εσάς να το έχετε στο μυαλό σας αυτό, είναι μπροστά εδώ η σόλα. Στη συγκεκριμένη μπότα έχει κανονική σόλα, ενώ στην προηγούμενη που είχα έχει σίδερα. Τα σίδερα σου δημιουργούν το εξής πρόβλημα. Όταν οδηγάς μια μοτοσυκλέτα εκτός χώματος, είτε αυτό είναι το motocross πριν μπει στο χώμα, είτε αυτό είναι μια άλλη μοτοσυκλέτα, το Tenere ας πούμε. Με το Tenere ας πούμε που είχα πάρει από τη Yamaha, θυμάστε το τεστ, το είχα κρατήσει περίπου ένα μήνα. Είχα πάει να πέσω όταν φορούσα την μπότα και οδηγούσα το Tenere στην άσφαλτο πριν μπω στο χώμα. Και αυτό γιατί δεν το φτάνω καλά. Όταν πατούσα, πατούσα με τις μύτες και στις μύτες μπροστά που πατούσα έχει σίδερο. Το οποίο με έκανε να γλιστράω. Αυτά. Κυρία Όλγα μας, πάμε στο δικό σας αγαπημένο κομμάτι που είναι οι επιγονατίδες. Ναι, οι επιγονατίδες, οι Bionic 7 της Alpine Stars, οι οποίες οι συγκεκριμένες επιγονατίδες μπορούν να χαρακτηριστούν ως επιγονατίδες επαγγελματικού επίπεδου οδήγησης. Εντάξει, είμαστε επαγγελματίες οδηγοί τώρα, δεν είναι τώρα, δεν αστειευόμαστε. Νομίζω ποτέ αυτό με τον εξοπλισμό μας δεν θα πρέπει να αστειευόμαστε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ποτέ. Θεωρώ, βασικά για μένα στάτους είναι το ότι πρέπει να διαθέσεις όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για τον εξοπλισμό σου παρά για να στολίσεις τη μοτοσυκλέτα σου. Ακριβώς, θα συμφωνήσω σε αυτό και θα πω ότι προφανώς και όλος ο εξοπλισμός του motocross είναι σημαντικός, αλλά λίγο πιο έτσι ας πούμε, εκεί που θα χρειαστεί να δώσεις λίγο παραπάνω χρήματα από το basic, για μένα τουλάχιστον, είναι οι μπότες και οι επιγονατίδες. Έτσι, ακριβώς. Αυτά τα δύο.
γιατί εκεί θα φας το περισσότερο ξύλο στο βουνό, στα πόδια σου. Αυτές είναι οι Bionic 7 της Alpine Stars. Είναι επιγονατίδες, όπως αναφέραμε, επαγγελματικού επίπεδου. Είναι κατασκευασμένες από υλικό fiber, το οποίο υλικό μας εξασφαλίζει τι? Άνεση και δομική ακεραιότητα. Δομική ακεραιότητα και προστασία για ποιο λόγο? Διότι λόγω του υλικού κατασκευής της, η συγκεκριμένη επιγονατίδα απορροφά τη δύναμη της πρόσκρουσης στο άκαμπτο εξωτερικό της πλαίσιο και στο ημιάκαμπτο εσωτερικό της προστατεύει απόλυτα το γόνατο του αναβάτη. Κάτι άλλο. Να πούμε, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εσύ τα λες πολύ ωραία τώρα και εντάξει, προφανώς έχεις γνώσεις που δεν τις έχουμε εμείς. Εγώ θα πω επί της ουσίας ότι μια απλή επιγονατίδα απλά θα σε προστατεύσει από μια πέτρα που θα χτυπήσεις πάνω, ενώ αυτή η επιγονατίδα σου κλειδώνει ουσιαστικά το γόνατο. Δεν μπορεί να σου γυρίσει ούτε το πόδι ανάποδο, ούτε να σου γυρίσει από τα πλάγια, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Στο κλειδώνει εκεί και άμα σας δείξω τι έχει μέσα το κουτί, θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Τι είναι αυτά εδώ, κυρία Όλγα, όλα τα πράγματα? Αυτά όλα είναι ρυθμιστές, τα οποία οι ρυθμιστές αυτές, όπως τους βλέπουμε, μπορούν να μας εξασφαλίσουν την καλύτερη κίνηση της επιγονατίδας. Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη επιγονατίδα τι καταφέρνει? Να κινείται βάση της κίνησης, της αρθρώσεις του γόνατου. Του δικού σου. Ακριβώς. Δηλαδή προσαρμόζεται σε σένα. Πλήρως στο γόνατο του εκάστοτε αναβάτη. Αυτό είναι δηλαδή, αυτό ουσιαστικά πληρώνεις. Αυτό πληρώνεις. Αυτό ακριβώς. Και είναι αυτό ακριβώς που σας είπα, η ουσία. Εσείς αυτό θα κρατήσετε. Ότι μια απλή επιγονατίδα, ναι, θα σε προστατεύσει, ναι, θα πέσει μια πέτρα και θα σου προστατεύσει το γόνατο, αλλά άμα θα πας να γυρίσεις το γόνατό σου, εκεί θα τα βρεις λίγο σκούρα. Ωραία, κυρία Όλγα μας. Τώρα πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Θώρακα. Το θώρακα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο θώρακας που διάλεξα. Δεν έχω να σας πω κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Το καλύτερο που έχει, ας πούμε, η αναβάθμιση που έχω κάνει είναι ότι αυτό εδώ που είναι το πιο σημαντικό, γιατί φορώντας τον άλλον τον θώρακα πολλές φορές τύχαινε να μου βγαίνει να ξεκουμπώνει από μόνος του, γιατί δεν ασφάλιζε, δεν έκοταν αυτό το κλακ, δεν ασφάλιζε. Επομένως με ενοχλούσε πολλές φορές άμα τον φορούσε από μέσα, ξεκούμπωνε, σηκωνόταν το μπροστινό κομμάτι και το πίσω κατέβαινε και με έπνιγε στο λαιμό. Ακριβώς, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει την οδήγηση και την απόλαυση της οδήγησης. Αυτό σκουμπώνει, είναι και διάτριτος, επομένως είναι πιο δροσερός και επίσης ελαφρύς και είναι και πιο ελαστικός. Δηλαδή σε βοηθάει και αυτό στο να είσαι πιο άνετος. Μετά πάμε στις πιαγκονίδες που επίσης δεν έχω να πω πολλά. Θέλω να πω να μην τις παραλείπετε τις πιαγκονίδες, είναι πολύ σημαντικές. Εμένα οι πιαγκονίδες με βοηθάνε, σκέψου, με βοηθάνε πάρα πολύ όταν οδηγάω και είμαι σε στενά μέρη. Να μην κατεβάζω τα πόδια, αλλά να στηρίζομαι πάνω στα δέντρα έτσι με τους αγκώνες. Έτσι ακριβώς. Και να οδηγάω πιο ωραία και πιο ευχάριστα. Και επίσης, άμα θα πέσω. Πολύ σημαντικό το υλικό από το οποίο έχουν κατασκευαστεί και συγκεκριμένες επιδομήδες, που είναι εξαιρετικά ελαφρές. Δέσιμο διπλό. Διάτριτες. Εντάξει, πολύ σωστά. Τι άλλο να πούμε, πιαγκονίδες ωραιότατες είναι. Εμφανίσιμες. Έχω τις φοράκια απ' έξω. Μην νοιάζει να είναι εμφανίσιμες. Μετά. Τι άλλο καινούργιο έχουμε πάρει? Μετά πάμε στη στολή. Στη στολή σου. Για τη στολή δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Επίσης, είναι κάτι το οποίο είναι πιο πολύ εμφάνιση, αλλά προσέξτε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι αυτό εδώ. Στο σημείο που βρίσκει το εσωτερικό του γόνατου, δηλαδή αυτό εδώ, σε αυτό το σημείο να έχει δέρμα, γιατί αν δεν έχει δέρμα, και το δέρμα θα χαλάσει, αλλά αν δεν έχει δέρμα, στις πρώτες 2 βόλτες σας βάζω υπογραφή ότι θα έχει σκιστεί. Άντε 3. Στις πρώτες 3 βόλτες από την τριβή που θα δέχετε πάνω στη μοτοσυκλέτα, γιατί οδηγάς πάντα όρθιος εννοείται στο χώμα, θα έχει σκιστεί. Να το κοιτάξετε αυτό, είναι αρκετά σημαντικό, όχι για την ασφάλειά σας, αλλά για να μην χαλάσετε γρήγορα τη στολή σας και να είσαστε σένοι και ωραίοι. Κυρία Όλγα, τη στολή πότε θα τη δούμε? Πάμε να τη δούμε τώρα. Και αυτός είναι ο Μίτσος ο χωμάτινος. Εντάξει. Το μόνο που έχω να πω ότι κατευθείαν καταλαβαίνεις την ποιότητα. Δεν θα πω κάτι άλλο. Θα τα πούμε στο χώμα.